και στην περιφέρεια του νομού. Τα μέτρα είναι το εξής. Πρώτον, να γίνεται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα των φυτών, στον αγρό ή στο θερμοκήπιο, ώστε να εντοπίζουμε τα προβεβλημένα φυτά μελιτζάνα σε έγκαιρα και να τα απομακρύνουμε. Να γίνεται απολίμανση των εργαλείων με βάπτιση σε διάλειμμα χλωρίνης, 10% του εμπορίου ή απολυματικά, αλλά όπως είναι το βίωτο. Τρίτον, καλό κλείσιμο των χεριών με σαπούνι μετά από κάθε, πριν από κάθε κλείσμο των φυτών. Να καλύπτουμε τα παπούτσια μας και να κλείσουμε όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στον χώρο του θερμοκηπίου και καθώς και να περιορίζεται οι μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου. Να αποφεύγουμε την επαφή των υγιών φυτών με χέρια τα οποία προηγούμενα έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα φυτά. Απαιτείται καλό κλείσιμο όλων των επιφανειών δίσκων εντός του θερμοκηπίου, μείωση της μετακίνησης των εργατών, αφαίρεση των ζυζανίων στους χώρους γύρω από το θερμοκήπιο, απομάκρυνση και καταστροφή των υπολοιμάτων, καθώς και απολύμανση των χώρων του θερμοκηπίου και υποχρεωτική τοποθέτηση τάπητα με απολυπαντικό στην είσοδο του θερμοκηπίου. Επομένως, εάν διαπιστώσουμε συμπτώματα όπου οι καρποί έχουν ρητίδες, έχουν παραμορφώσεις και είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, σαν αυτά που έχουμε στείλει και με εικόνες στο ειδικό, παρακαλούμε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας, η οποία είναι υπεύθυνη για το φυτογενωτικό έλεγχο και για το ποιότητά του, ώστε έγκαιρα να πάρουμε όλες αυτές τις ενεργείες που απαιτούνται τώρα τα κατάλληλα μέτρα. Θα σας κάνω τώρα μια γενική ερώτηση. Ακούσαμε για προβλήματα στη ντομάτα, έχουμε την ελιάχα, ακούσαμε για τη μελιτζάνα, κούρκι κτλ. Υπάρχει το θέμα των ιώσεων γενικότερα στα κυπευτικά και στις θερμοκηπικές καλλιέργειες ή γενικότερα και εμείς και για το καρπούζι και για όλα τα άλλα. Να σας κάνω μια ερώτηση που δεν αφορά τους αγρότες, αφορά και εμάς τους καταναλωτές. Υπάρχει κίνδυνος σε ό,τι αφορά αυτή την έξαρση των ιώσεων, τις οποίες βέβαια παρακολουθείτε από πάρα πολύ κοντά, γιατί μιλάτε με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αφορά και την αγροδιατροφική μας αλυσίδα, να υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον, δηλαδή να έχουμε προβλήματα και σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα με την έξαρση αυτών των ιώσεων, ή είναι κάποια φυτοπαθολογικής ουσίας, δηλαδή μέσα από την ίδια τη γη, τα οποία τα προλαμβάνουμε έγκαιρα και η φύση ήδη αυτοπροστατεύεται. Το παραλληλίζω λίγο και με αυτό της πανδημίας, κύριε Παρασκευόπουλο, για να δούμε, γιατί είμαστε καταναλωτές και άνθρωποι ζούμε. Τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα κυπευτικά, είτε ντομάτα είτε αγκούρι είτε μελιτζάνα, και τα οποία έχουν προσβληθεί από τον ιό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την υγεία των καταναλωτών. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι ιώσεις λόγω της μεταφοράς των τελευταίων παγκοσμιοποίησης των αγορών, της ανταλλαγής των προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, προϊόντα από εδώ ταξιδεύουν από εμάς σε όλο τον κόσμο και φυτά, και το ίδιο συμβαίνει από άλλες περιοχές για μας. Αυτή η καινούρια διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει δημιουργήσει και προβλήματα, και κυρίως προβλήματα λόγω της ελεύθερης διακίνησης του πολλαπλασιαστικού υλικού. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει όλα αυτά να ελέγχονται και τα ελέγχουμε. Αν έρχονται με φυτογειονομικό διαβατήριο, εάν τα φυτά διακινούνται με φυτογειονομικό διαβατήριο. Η πολιτεία δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνει. Ναι, αν είναι υγιή τα φυτά, ώστε να διασφαλίζεται πραγματικά η υγεία των φυτών και να μην έχουμε προβλήματα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά λύνονται, διότι η επιστήμη και η έρευνα βρίσκει με τη διάρκεια του χρόνου φυτά που έχουν ανοχή, δηλαδή φυτά ανεκτικά σε αυτά τα παρτογόνα, με συνέπεια να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως αυτό χρειάζεται χρόνο, και για όσο χρόνο χρειαστεί για να βρεθούν αυτές οι λύσεις, για τον παραγωγό έχουμε ένα αυξημένο κόστος και παραγωγής και ζημιές, οι οποίες μειώνουν την ακαθάριστη πρόσοδο και δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Είναι πιο γρήγορη η αντιμετώπιση, δηλαδή τα εμβόλια θα λέγαμε, για τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παθογόνα και τα παθογόνα στα κυπευτικά μας, στα προϊόντα, στα αγροτικά προϊόντα. Γιατί η επιστήμη, η γεωπονία έχει εξελιχθεί πολύ, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, και η έρευνα μπορεί να μας δώσει φυτά ανεκτικά ή ανθεκτικά στα διάφορα παθογόνα,
και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα αυτά αξιοποιώντας τις τεχνολογίες και την νέα γενικώς τεχνογνωσία. Και να κλείσω ότι το κλίμα της Ελλάδας αλλά και εδώ της τριφυλίας της Μεσσηνίας γενικότερα βοηθάει στην επικράτηση πολλών, μια πασπερμία θα έλεγα, αγροτικών προϊόντων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε εδαφολογικές συνθήκες, κλιματολογικές, είπες βοηθούν και γι' αυτό υπάρχει και το ενδιαφέρον για τους νέους αγρότες που με ρωτάει πολύ κόσμο. Ναι, έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι η περιοχή μας λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής των εξαιρετικά καλών εδαφοκλιματικών συνθήκων έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πάρα πολλά είδη καλλιεργειών. Και αυτό γίνεται στην περιοχή και πάρα πολλά είδη κυπευτικών σαν θερμοκήπια, με αποτέλεσμα να όσο αυξάνεται αυτή η σύγχρονη τεχνολογία, όσο εντατικοποιείται μια καλλιέργεια, να δημιουργούνται και προβλήματα καινούργια, τα οποία πάντοτε θέλουν μελέτη, προσοχή και χρόνο για να αντιμετωπιστούν με τεκμηρίωση και με επιστημονική κυρίως τεκμηρίωση. Σας ευχαριστώ. Ευχές σε εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθείτε και στους αγρότες μας. Και στους αγρότες μας. Να είστε καλά.